Και θα ξεκινήσουμε φιλοξενώντας τηλεφωνικά την Διευθύντρια του Τμήματος Αιμοδοσίας στο Νοσοκομείο Σερών, την κυρία Τζιούρα. Αυτή τη φορά για ένα θέμα το οποίο βλέπουμε στην εφημερίδα των συντακτών και είναι αλήθεια ότι προκάλεσε ανησυχία, καθώς δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού θέλουμε να οδηγήσουμε όλο το ζήτημα με το να δίνουμε αίμα. Καλώς μεσημέρι, κυρία Τζιούρα, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κυρία Μωραΐτη, και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Καλά, ευχαριστώ. Μόλις γυρίσαμε από μια μεγάλη αιμοδοσία στην γαλακτοβιομηχανία Κρικρή και συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Άρα έχετε κάθε λόγο να είστε αισιόδοξοι, γιατί πήγε καλά? Ναι. Πήγε καλά. Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά και δυστυχώς πρέπει με κάθε τρόπο να καλύψουμε τις ανάγκες των ασθενών μας, καθώς καθημερινά το ισοζύγιο δεν είναι υπέρ μας, είναι υπέρ των ασθενών. Ναι. Και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αίμα για να μεταγγίζουμε. Τώρα, επειδή από χθες αρχίζει να υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα των συντακτών, το συνεχίζει και σήμερα, είναι αλήθεια. Το χθεσινό λοιπόν λέει το αίμα των εθελοντών δώρο στις φαρμακευτικές. Και ξέρετε, δεν μείναμε τόσο στον τίτλο όσο στους υπότιτλους, που λέει ότι οι φαρμακοβιομηχανίες θα εξασφαλίζουν φτηνή πρώτη ύλη για την παραγωγή πανάκριβων θεραπείων και εμβολίων. Το καταλαβαίνουμε μέχρι εδώ. Ναι. Εμπορευματοποίηση του αίματος, λέει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Ναι. Πάρτε τα με τη σειρά και πείτε μας τι συμβαίνει, διότι... Ναι, καταρχήν να σας πω εγώ ότι μιλούμε για ένα προσχέδιο νόμου, το οποίο θα συζητηθεί μετά τις ευρωεκλογές, αλλά δεν αφορά το ίδιο το αίμα, αλλά αφορά το πλάσμα, αυτό που δίνουν δότες πλάσματος και το οποίο πρόκειται να υποστεί κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες, τη λεγόμενη κλασματοποίηση, για να βγουν οι παράγοντες πήξης, οι λευκοματίνες και όλα για πολλά φάρμακα που παρασκευάζουν οι βιομηχανίες ή ακόμη και για εμβόλια. Δεν μιλούμε για αυτό καθ' αυτό το αίμα, τη συλλογή του, την επεξεργασία του, τις μονάδες αίματος δηλαδή που έχουμε οι αιμοδοσίες και τη μετάγγισή του. Δεν μιλούμε για αυτό το πράγμα, μιλούμε μόνο για το πλάσμα. Το πλάσμα από πού προκύπτει? Από το αίμα, το πλάσμα μπορεί να βγει και από κάθε φιάλη, ναι, αλλά υπάρχουν και υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία όπου από ένα δότη μπορεί να αφαιρεθεί μόνο το πλάσμα. Όπως κάνουμε με τα αιμοπετάλια, έτσι μπορεί να γίνει και με το πλάσμα. Καλό ακούγεται έτσι πώς μου το περιγράφετε. Δηλαδή να πάρουμε μόνο το πλάσμα και να το χρησιμοποιήσουμε υπέρ του ανθρώπου. Καλό μου ακούγεται. Το αρνητικό που είναι, η παγίδα που είναι? Δεν ξέρω ποια είναι ακριβώς η παγίδα. Εγώ νομίζω ότι το δημοσίευμα δεν είναι πλήρες. Ναι. Θέλει να τονίσει κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι αυτή η όλη αλήθεια. Δεν μπορεί να παραγωνιστεί ένα εθνικό κέντρο αίματος, όπου είναι το μόνο που δουλεύει άρτια και σωστά την τελευταία δεκαετία στη χώρα μας. Δηλαδή έχουμε μια συνολική αλυσίδα συλλογής, επεξεργασίας και μετάγγισης αίματος με ένα κέντρο το οποίο διοικεί το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και όλες τις νοσοκομιακές υπηρεσίες αιμοδοσίας που δουλεύουμε. Είμαστε νομίζω ότι οι μόνοι που δουλεύουμε όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια, ναι, γιατί πρόκειται για μετάγγιση αίματος και μεταφορά. Δηλαδή αυτό που ζει η Αγγλία σήμερα ή έζησαν πριν από λίγα από μερικά χρόνια η Γαλλία και άλλες χώρες που μετάγγιζαν μολυσμένο αίμα, που μετάγγιζαν μολυσμένο αίμα, ναι, αυτό εμείς φυσικά έχουμε πάρα πολλά χρόνια από τότε που εμφανίστηκε το AIDS, δεν ξανασυνέβη μετάγγιση μολυσμένου αίματος, παρά τους πάρα πολλούς μετανάστες που έρχονται από όλες τις χώρες και φέρνει ο καθένας και τα δικά του μικρόβια, τους ιούς. Σωστά. Και όλα τα παράσιτα που έχουν. Κυρία Τζιούρα, επομένως μας καθησυχάζετε λέγοντας ότι εμείς δεν έχουμε μεταγγίσει μολυσμένο αίμα, εκτός από τότε. Όχι. Με το AIDS, πολύ ωραία. Εδώ λέει όμως, αφαιρείται λέει ο κρατικός έλεγχος, δημιουργούνται ιδιωτικά κέντρα συλλογής και μετάγγισης. Και αυτό είναι αλήθεια, ναι, ότι είναι η σφαλιάρα, αν μου επιτρέπετε, που τρώμε εμείς τώρα, οι πολίτες. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα καταργηθεί ο νόμος 18-20 που δημιουργήθηκε από τον Ηλία Πολίτη και από τότε η αιμοδοσία στην Ελλάδα έγινε εθελοντική μη αμοιβόμενη. Δεν μπορώ να Πότε το διανοηθώ. Πότε έγινε αυτό? Και δεν,
Το 1978 έγινε. Το 78. Λοιπόν, από τότε που δημιουργήθηκε σχεδόν και το ΕΣΥ. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορούμε να γυρίσουμε τόσα χρόνια πίσω, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες σε μετάγγιση αίματος έχουν πολλαπλασιαστεί από τότε. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι ασθενείς με τα χειρουργεία τους, είναι όλες οι μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων με μυελού των οστών που χρειάζονται εκατοντάδες μονάδες αίματος. Κάποτε οι γονείς των θαλασσιμικών παιδιών, των παιδιών που πάσχαν από μεσογειακή αναιμία, έπρεπε να ψάχνουν, να βρούνε τους δότες, να πληρώσουν και για να μεταγγιστούν τα παιδιά τους. Τώρα, για φανταστείτε έναν γονιό ο οποίος το παιδί του θα κάνει μια μεταμόσχευση μυελού των οστών και θέλει 100 φιάλες αίμα, 500 μονάδες αιμοπετάλια. Τι θα πρέπει να γίνει? Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Βέβαια, εδώ στο προσχέδιο λέει για τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής αίματος. Εδώ νομίζω ότι θα είναι κάτι διαφορετικό από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και φυσικά θα υπάρχουν, πιθανόν μάλλον, να υπάρχουν κέντρα συλλογής πλάσματος και επεξεργασίας αυτού και κλασματοποίησης. Δεν το καταλαβαίνω. Κυρία Τζιούρα, δεν καταλαβαίνω τη διαφορά του Εθνικού Κέντρου με τις ανεξάρτητες αρχές. Το Εθνικό αυτό Κέντρο τώρα έχει υπό την εποπτεία του όλες τις αιμοδοσίες και μας ελέγχει καθημερινά από τον τρόπο που προσελκύουμε τον αιμοδότη, πώς θα τον πάρουμε αίμα, τους ελέγχους που κάνουμε, μέχρι και τη μετάγγιση το και σωστό, τον έλεγχο των το ασθενών. Σωστό μου περιγράφεται. Ναι, όπως πρέπει να γίνει. Και αυτά όλα είναι διαδικασίες, η λεγόμενη συνειλασιμότητα, η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρούμε τι συνέβη, πού και πώς συνέβη. Ωραία. Τώρα, αυτό που περιγράφει εδώ πέρα για την κλασματοποίηση του πλάσματος δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα στις δικαιοδοσίες του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Γι' αυτό πιθανολογούμε όλοι ότι θα γίνει αυτή η ανεξάρτητη αρχή αίματος, η οποία όμως δεν θα περιλαμβάνει τη λήψη και τη μετάγγιση αίματος, αλλά μόνο το πλάσμα και την κλασματοποίησή του, η συλλογή του οποίου θα γίνεται πιθανόν και εκτός αιμοδοσιών, σε ειδικά κέντρα που θα διαμορφωθούν, αλλά ακόμη κανείς μας δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε. Αυτό θα το πληρώνουμε στη συνέχεια, αν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε, το πλάσμα που λέτε, σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή. Αυτό δεν θα χορηγείται σαν πλάσμα. Από αυτό θα βγαίνουν, θα γίνεται η κλασματοποίηση, θα βγαίνουν τα παράγωγά τους, θα δημιουργούνται φάρμακα. Mm. Όλα αυτά τα φάρμακα που δίνουν σε κάποιες χημειοθεραπείες, σε κάποιες ασθένειες, παράγωγα για την πήξη του αίματος. Ναι. Και εμβόλια ακόμη. Ναι. Οπότε οι φαρμακοβιομηχανίες εδώ στο σημείο αυτό θα έχουν πρόσφορο έδαφος. Όχι όμως την αλυσίδα συλλογής και μετάγγισης αίματος που υφίσταται μέχρι τώρα. Άρα για το ένα μας καθησυχάζεται, λέτε ότι το αίμα θα προσφέρεται δωρεάν και θα συλλέγεται δωρεάν. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι το πλάσμα. Δεν το πολύ καταλαβαίνουμε, είναι αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων είναι πάρα πολύ χρήσιμο και χρησιμοποιείται από τις φαρμακοβιομηχανίες. Ναι. Εμείς... Ναι, εκείνο θα το δούμε. Θα περιμένουμε λίγο καιρό, λίγες μέρες ακόμη. Ναι. Μετά τις ευρωεκλογές πιθανόν θα συζητηθεί στη Βουλή. Γιατί μετά για τις ευρωεκλογές? Για να δούμε τι αποφάσει. Τι έγινε, γιατί δεν το κάνουμε φαίνεται, τώρα. Από ό,τι φαίνεται... Τι, πολύ καλοκαίρι δεν πάει μετά. Μωρέ, πολύ καλοκαίρι πάει μετά. Οι μισοί θα λείπουν, οι μισοί δεν θα ξέρουν. Οι άλλοι μισοί θα είναι σε ραστόνι. Δεν καταλαβαίνω τι. Γιατί μετά τις ευρωεκλογές? Γιατί το πάμε δηλαδή αργά όταν... Εδώ έχει διαρρεύσει. Δεν τυχαίο. Ναι, έχει διαρρεύσει και πριν λίγες μέρες πάλι είχε γίνει μια... είχε διαρρεύσει σε μια εφημερίδα. Ναι. Αρχίσαν τα δημοσιεύματα να φαίνονται. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμη ακριβώς τι σκοπεύουν να ψηφίσουν και να αποφασίσουν. Δεν θα ερωτηθείτε, κυρία Τζιούρα, εσείς οι οποίοι κάνετε αυτή τη δουλειά ή θέλουν να δουν αντιδράσεις για τυχόν διορθώσεις? Γιατί αυτές οι διαρροές είναι λίγο ύποπτες πάντα. Εμείς δεν μπορεί να ερωτηθούμε. Γιατί? Εγώ σας λέω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν σε πανελλήνιο συνέδριο μεταγγισιοθεραπείας στην, ναι, Αλεξανδρούπολη. Δεν έγινε συζήτηση. Έγινε ενημέρωση ότι από το αίμα προσπαθούμε να συλλεχθούν και για τις ουσίες της ανθρώπινης προέλευσης. Mm-hmm. Ότι για το σπέρμα, για τα οάρια, για επιθυλιακά κύτταρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωσωματικές γονιμοποιήσεις. Όλα αυτά είναι ουσίες ανθρώπινης προέλευσης και είναι
κρατικά προϊόντα. Άρα, δηλαδή, αναφορά σε, έγινε. Σε μια ιδιαίτερη κατηγορία. Αναφορά έγινε στο συνέδριό σας, αλλά δεν ξέρατε λεπτομέρειες. Όχι, δεν ξέρουμε, για την κλασματοποίηση του πλάσματος δεν αναφερθήκανε καθόλου. Δεν νομίζω ότι όλα θα γίνουν ιδιωτικά, δεν νομίζω ότι θα είναι έτσι τραγικά όπως περιγράφονται στην εφημερίδα, γιατί θεωρώ ότι έχει πολλές ασάφειες το δημοσίευμα αυτό και θα το δούμε πολύ σύντομα. Κυρία Τζιούρα, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση και καταλαβαίνω ότι ανοίγει ένα επίσης πολύ μεγάλο ζήτημα. Κάτι τελευταίο, εμείς αυτή τη στιγμή παράγουμε πλάσμα? Εμείς σήμερα που μιλάμε παράγουμε πλάσμα. Από κάθε μονάδα αίματος που συλλέγουμε βγαίνει και το πλάσμα, το οποίο όμως μεταγγίζεται αυτούσιο σε ασθενείς που έχουν ανάγκη. Η χώρα μας πριν από μερικά χρόνια είχε συνεργασία με την Ολλανδία, όπου στέλναμε πολλές χιλιάδες μονάδες πλάσματος για κλασματοποίηση. Αυτό σήμερα δεν ισχύει. Γιατί? Τζάμπα το στέλναμε εκεί. Δεν ξέρω, σίγουρα παραγότανε και παράγωγα, αρκετά παράγωγα τα οποία ήταν χρήσιμα στις φαρμακοβιομηχανίες ή ακόμη και στους ανθρώπους, στους αιμοροφιλικούς και σε άλλες κατηγορίες ανθρώπων. Ναι. Αυτό έχει αρκετά χρόνια που έχει σταματήσει, δεν έχει υπογραφεί καινούργια σύμβαση. Δεν ξέρω τώρα αν σκοπεύουν. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, να κυρία Τζιούρα, κάποια συνεργασία. Περιμένετε, για να καταλάβουμε. Εμείς σταματήσαμε, λέτε, να το στέλνουμε κάτι. Ό,τι μας περισσεύει το πετάμε. Δηλαδή, αν δεν χρησιμοποιήσουμε μια ποσότητα πλάσματος... Φροντίζουμε να παράγουμε τόσες μονάδες πλάσματος όσες μας χρειάζονται. Ωραία. Και οι οποίες θα μεταγγιστούν αυτούσιες. Διαφορετικά βγάζουμε αιμοπετάλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τζιούρα. Θα τα ξαναπούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Φαίνεται ότι αρχίζει και δημιουργείται μια ανησυχία. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ένας αγώνας πάλι. Για το αίμα, ένας αγώνας.